ένα θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ήταν ο επί 25ετία προπονητής της ομάδας Ματ Μπάσμπι, ο αρχιτέκτονας όλων των λαμπρών επιτυχιών της United στις δεκαετίες του 50 και του 60, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών. Καριέρα του στα γήπεδα σε ηλικία μόλις 17 ετών, ως ποδοσφαιριστής με τη φανέλα της Manchester City, στην οποία αγωνίστηκε επί 8 χρόνια, οδηγώντας την το 1934 ως και την κατάκτηση του κυπέλου Αγγλίας. Θα ακολουθούσε η μεταγραφή του στη Liverpool, με τα χρώματα της οποίας θα αγωνιζόταν μέχρι το 1939, καθώς με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Μπάσμπι θα κατατασσόταν στο Βρετανικό στρατό. Μετά τον πόλεμο, ο πρώην ποδοσφαιριστής θα επέστρεφε στους αγωνιστικούς χώρους πλέον ως προπονητής, αναλαμβάνοντας τη μεγάλη αντίπαλο των ομάδων στις οποίες είχε αγωνιστεί, τη Manchester United. Και εκεί θα διέπρεπε. Αξιοποιώντας το έπακρο της ικανότητες και το ταλέντο των παιχτών του και αλλάζοντας εκ βάθρων τον τρόπο παιχνιδιού τους, ο Μπάσμπι θα μεταμόρφωνε τη United σε ομάδα μοντέλο, η οποία μέσα σε μια δεκαετία θα κατακτούσε 3 φορές το πρωτάθλημα και μια φορά το κύπελο Αγγλίας. Τότε, και ενώ οι μπέμπιδες κάλπαζαν προς την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τους τίτλου, θα ερχόταν η τραγωδία. Κατά την επιστροφή της από το Βελιγράδι, όπου είχε αποσπάσει σκορ πρόκρισης από τον Ερυθρό Αστέρα, το αεροπλάνο που μετέφερε την ομάδα θα συντριβόταν έξω από το Μόναχο. 7 ποδοσφαιριστές της United και 3 συνοδοίτες θα σκοτώνονταν επί τόπου. Ένας ακόμη θα υπέκυπτε αργότερα, ενώ αρκετοί άλλοι θα τραυματίζονταν βαριά, μαζί τους και ο ίδιος ο Μπάσμπι. Αλλά ο χαλκέντερος προπονητής δεν θα κατέθετε τα όπλα. Από το κρεβάτι του νοσοκομείου θα ηχογραφούσε ένα συγκλονιστικό μήνυμα προς τους οπαδούς της αγαπημένης του ομάδας. Και λίγους μήνες αργότερα, όταν πλέον είχε αναρρώσει, θα επέστρεφε και πάλι στον πάγκο των μπέμπιδων και θα τους βοηθούσε να αναγεννηθούν από τις τάκτες τους και να κατακτήσουν άλλες 2 φορές το αγγλικό πρωτάθλημα, μία ακόμη φορά το κύπελο Αγγλίας και το 1968 και το ευρωπαϊκό κύπελο, συντρίβοντας στο τελικό την πορτογαλική Μπενφίκα με σκορ 4-1. Σε αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς του, η Βασίλισσα Ελισάβετ θα έχρισε τον Μπάσμπι υπότι, ενώ η αγαπημένη του ομάδα, η Manchester United, θα ύψωνε ένα μπρούτσινο άγαλμά του έξω από το γήπεδό της στο ιστορικό Old Trafford.